Έχουμε όμω ανακοίνωση και από α, την Άγκυρα για αυτό το περιστατικό από την τουρκική εκτοφυλακή. Ο Μανώλη Κωστίδη κάνει το άσπρο μαύρο, Μανώλη. Έχει μια εντελώ διαφορετική εκδοχή. Αναφέρει ότι το τουρκικό λιμενικό ε, παρενέβη όταν το ελληνικό σκάφο του ελληνικού λιμενικού ε, παρενόχρησε τώρα τουρκικά λιευτικά. Και βεβαίω καταλήγει η ανακοίνωση και λέει ότι αφού το. Αυτό ισχυρίζονται οι Τούρκοι αφού. Πυροβόλησαν στον αέρα οι Έλληνε όταν αποχωρούσαν. Τότε και οι Τούρκοι πυροβόλησαν στον αέρα. Αυτή είναι η εκδοχή. Στην ανακοίνωση αυτό που μα προκάλεσε εντύπωση στο τουρκικό λιμενικό σώματο, λέει χαρακτηριστικά πω η Τουρκία θα συνεχίζει να υπερασπίζεται ε, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα τη στη γαλάζια πατρίδα και στι περιοχέ αράσια δικαιοδοσία τη, αναφερόμενο ότι αυτή ναι. η περιοχή είναι αναφε... ένα κράτο. Μια γαλάζια πατρίδα, πατρίδα κολλάει Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Τώρα πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, Νέα Υόρκη και το Χριστόδουλο Αθανασάτο για να δούμε το νέο μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία το State Department Χριστόδουλε αναφορικά με τι απειλέ που εκτοξεύει για το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην Κρήτη. Το μήνυμα του State Department είναι ξεκάθαρο. Είναι ότι τα ζητήματα θαλάσσια οριοθέτηση Ορίζονται από το Διεθνέ Δίκαιο. Ενώ ξεκαθαρίζεται ότι οι θέσει του State Department που έχουν εκφραστεί για την κυριαρχία του κάθε κράτου και του κάθε συμμάχου είναι σταθερέ και όπω έχουν εκφραστεί, με την προειδοποίηση να μην υπάρχουν εντάσει οι οποίε δεν βοηθούν κανέναν. Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τη απάντηση του εκπροσώπου του State Department. Αναφέρει λοιπόν ότι ενώ γενικά οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τι διαφορέ στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλε τι ενέργειε που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τι εντάσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε, καταλήγει, όλου του συμμάχους μα να αποφύγουν τι απειλέ και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν. Να, Αυτή είναι η θέση του State Department. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστόδουλε.